Το Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Κίνηση από Στεπάνιακ και από τον Θεοδόρου που πάει απέναντι από τον Γκρέμσλ. Θα ανοίξει το σκορ 1-0 η Ένωση σε αυτή την υποδειγματική αντεπίθεση με την κάθετη κίνηση του Θεοδόρου. Ο Δημήτρης θα πετύχει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στο τρίτο λεπτό λοιπόν άφησε εκτεθειμένη την άμυνα της Δόξας. Ο Θεοδόρου θα ντριμπλάρει τον Γκρέμσλ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Ερνέστ Αρκύρη είναι ο παίκτης ο οποίος δημιουργεί τον γκολ με αυτή την έξοχη κάθετη πάσα προς τον σκόρερ. Δείτε εδώ πώς αποφεύγει τον τερματοφύλακα και σε κενό τέρμα στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Επανηγυρίστηκε έξαλλα τον γκολ της. Θα δούμε τη φάση διακοπτό. Στην περιοχή ο Στεπάνιακ, ευκαιρία με τον Θεοδόρου, 2-0. Μέσα σε δύο λεπτά ο Θεοδόρου πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Η Ένωση ευνηδιάζει την Δόξα. Και εδώ δείτε πώς αρχίζει η φάση με τον Στεπάνιακ να δίνει την ασίστ και εντελώς μόνο τον Δημήτρη τον Θεοδόρου να σκοράρει για δεύτερη φορά. Ο Ριέρα είναι ο παίκτης που αρχίζει την φάση. Αυτός είναι που θα δώσει την ασίστ για το άψογο τελείωμα από πλευράς του Θεοδόρου. Λουίς Κάρλος στην περιοχή έκοψε πολύ ωραία. Ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Η απόφαση του είναι να γυρίσει πίσω στον Μπόλεβιτς που έκανε δυνατό συρτό σουτ. Ο Μπραμπίγια θα είναι ο εκτελεστής. Αγωνία εδώ στο Μακάριο. Εκτελεί ο Μπραμπίγια. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Κλέιμαν. Θα βγάλει στόπερ τον Μαρτίνο τον Χριστοφή. Για να δούμε τον Μιντική. Έστειλε την παλιά στην περιοχή. Έγινε το σούτ, η απόκρουση από τον Κλέιμαν. Ο Λουίς Κάρλος χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Δόξας στον αγώνα. Προηγούμενη φάση με το φαούλ από τον Μαϊσουράντζε. Το οποίο εκτελέστηκε. Σούτ και 2-1. Ο Λουίς Κάρλος μειώνει για την Δόξα στο 37ο λεπτό. Στην κατάλληλη θέση. Εδώ, μετά την εκτέλεση και την κεφαλιά από τον Καρλάο. Στο ύψος της περιοχής, δυνατό σούτ με το δεξί. Δεν μπορεί ούτε καν να πέσει προς την πορεία που πάει. Παράχει και κόσμο μπροστά του. Ο Κλέιμαν ήταν αδύνατο να αποκρούσει έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραίο το πάτημα και ο Καρλάου εκτός περιοχής έτοιμος για το σούτ θα το κάνει. Απόκρουση από τον Κλέιμαν. Με στόχο τον Λουίς Κάρλος που κέρδισε την κεφαλιά. Ο Μπραμπίγια την μπάλα. Κίνηση από τον Καρλίτος. Ο Μπραμπίγια είναι εκτός περιοχής. Έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Έπεσε ο Κλέιμαν στη γωνία. Αγκυρί, παλιά στην περιοχή. Ο Θεοδόρου πάει για το χάτρικ. Δεν θα τον σταματήσει ο Γκρέμσλ. Μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά και γκολ. 3-1 η Ένωση. Από τον Κυριάκου, τον παίκτη που είχε δεχθεί νωρίτερα την κίτρινη κάρτα. Εδώ ανεβαίνει ψηλά, αξιοποιεί την πολύ καλή εκτέλεση του κόρνερ. Δείτε εδώ, ανεβαίνει, αφήνει πολύ εκτεθειμένη πρέπει να πω την άμυνα της Δόξας. Εντελώς μόνος καρφώνει τον Γκρέμσλ, ο οποίος διστάζει να πάει προς την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Καρλάου μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ πάνω στον Κλέιμαν. Με δεύτερη προσπάθεια έπαιξε την μπάλα. Νέα σέντρα στην περιοχή. Από κοντά έχει σηκώσει το σημειάκι ο βοηθός. Είναι ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Υποδείχθηκε σε θέση offside. Με πέντε παίκτες να συμμετέχουν και τον Στεπάνιακ να υποδέχεται την μπάλα. Την δίνει δεξιότερα ο Θεοδόρου. Η σέντρα στην περιοχή. Ευκαιρία μεγάλη. Απόκρουση από τον Γκρέμσλ. Ο Στάροχη νομίζω είναι ο παίκτης που ακολούθησε. Ασαμόα. Έγινε το σούτ από τον Ίταλο. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία. Αλεξάνδρου. Κάρλος τον Καρλίτος. Για να δούμε ευκαιρία. Αποκρούει ο Κλέιμαν το δυνατό σούτ που έγινε από τον Ίταλο. Επιμένει η Δόξα. Έγινε η σέντρα, απομακρύνθηκε η μπάλα στην κατοχή του. Έπαιξε με τον Καρλάου. Η κάθετη πάσα είναι καλή για τον Λουίς Κάρλος. Και πάλι ο Κλέιμαν λέει όχι. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Βαλέντε έπαιξε κάθετα και ο Κάρλος έκανε το σούτ. Αλλά ο Κλέιμαν είναι σε καλή βραδιά. Το λέγαμε νωρίτερα. Το Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out.